Σας έχουμε υποσχεθεί όμως ότι θα συναντήσουμε τον κύριο Σάβα Σαπαλίδη. Είναι βέβαια ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλόρνας. Είχε μια συνάντηση εργασίας με τον βουλευτή του νόμου μας, τον κύριο Γιάννη Αντωνιάδη, αλλά και προγραμματίζεται μια κάθοδο στην Αθήνα. Θα μας πει περισσότερα σε λίγο. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή να τον καλωσορίσουμε καταρχήν. Κύριε πρόεδρε, κύριε Σαπαλίδη, καλημέρα. Ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα στο Ραδιολέχο για να συνομιλήσουμε. Καλημέρα κύριε Βούζε, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές. Να είστε καλά και να ξεκινήσω με τη συνέντευξη της εργασίας που έγινε την Παρασκευή που μας πέρασε στο Επιμελητήριο. Είχα την ευκαιρία να ενημερώσετε διεξοδικά τον βουλευτή του νομού για όλα τα θέματα που απασχολούν την επιχειρηματικότητα της περιοχής μας, γιατί δεν περάσαμε και λίγα μετά την δεκαετή κρίση. Ήρθε η πανδημία, ήρθε και ο σεισμός, έχουμε και βέβαια και τον χειμώνα της περιοχής. Τι να πει κανείς. Ακριβώς έτσι είναι, μετά τη δεκαετή κρίση η οποία δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην επιχειρηματικότητα, ήρθε ο COVID, όπως είπατε, ήρθε ο μεγάλος σεισμός, ο οποίος ήταν το κερασάκι της τούρτας, στην τούρτα, οπότε καταλαβαίνετε γενικά οι πολίτες αλλά και η επιχειρηματικότητα σε τι κατάσταση βρίσκεται. Το Επιμελητήριο φυσικά όλο αυτό το διάστημα, όλη αυτή τη διετία, με έγγραφα, καταθέσεις των προβλημάτων, ανάδειξη αυτών, είτε με την επιστρεπτεία προκαταβολή, είτε να βάλουμε και άλλες επιχειρήσεις μέσα στην επιλεξιμότητα των ΚΑΒ που δεν ήταν, ήμασταν δίπλα στην καθημερινότητα του πολίτη. Φυσικά, σαν γνωμοδοτικό όργανο, δεν νομοθετούμε. Δημιουργούμε όμως προϋποθέσεις και αναδεικνύουμε τα προβλήματα. Έτσι και με το μεγάλο σεισμό από την πρώτη στιγμή, κύριε Βούζα, καταθέσαμε και στείλαμε επιστολή, την οποία την στείλαμε και σε εσάς, στον Υπουργό Ανάπτυξης και στον Υπουργό Οικονομικών, όπου βάζαμε μια σειρά ετοιμάτων, τα οποία μην μπορώντας επιχειρηματικότητα να σταθεί άλλο οικονομικά, ζητούσαμε την παρέμβαση της κεντρικής πολιτείας για να βοηθήσει να ανακουφίσει συναδέλφους. Παράλληλα, τοποθετηθήκαμε στην πολιτική προστασία στο κλιμάκι των υπουργών και καταφέραμε να βάλουμε και τις επιχειρήσεις οι οποίες πάθανε ζημία, και έτσι έχουμε σήμερα και αναφέρομαι και πάλι στους συναδέλφους οι οποίοι δεν έχουν καταθέσει τα προβλήματα και το φάκελο όπως έχει οριστεί από την πολιτεία στην περιφέρεια, με τις ζημίες που έχουν πάθει, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν άμεσα. Και μιλάμε για τα προϊόντα και για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων. Προϊόντα, εξοπλισμό, εργαλεία, τα οποία δεν ήταν στην αρχή επιλέξιμα. Το πολιτείο έκανε παρέμβαση και μπήκανε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην πολιτεία, στην περιφέρεια, στους αρμόδιους υπουργούς, στον βουλευτή μας, τον κ. Αντωνιάδη, οι οποίοι είδανε το θέμα και το προχωρήσανε και το κάνανε. Για πόσες επιχειρήσεις μιλάμε, κύριε Σαπαλίδη, μέχρι τώρα? Εμείς από ό,τι είχαμε ξεκινήσει την καταγραφή, είχαμε μείνει στις 70 επιχειρήσεις οι οποίες είχαν δώσει στο Επιμελητήριο στην αρχή και μετά μετά πηγαίναν στην περιφέρεια. Πιστεύω όμως ότι θα είναι γύρω στις 150 επιχειρήσεις οι οποίες θα καταθέσουν τελικά φάκελο με αίτημα αποζημίωσης. Ωραία. Και φαντάζομαι ότι. Φυσικά πιστεύω ότι όποιοι έχουν τις προϋποθέσεις, έχει μια διαδικασία, πρέπει να είναι τακτοποιημένη στο γεμίς. Εδώ δεν είναι δύσκολη η γραφειοκρατία, η οποία για να πάρεις και δημόσιο χρήμα όμως και όπως πρέπει να έχεις κάποια παραστατικά, ξέρετε. Ναι, δεν δίνονται έτσι τα παραστατικά. Τα χρήματα χρειάζονται και κάποια έγγραφα και είναι στο λογικό. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν καλέσαμε τον κύριο Αντωνιάδη για να κάνουμε πιο δυνατή, αν θέλετε, και διεκδικητική τις προτάσεις μας και τη φωνή μας. Έγινε μια πολύ καλή συζήτηση, παρουσία της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου αλλά και των συνεργατών του κ. Αντωνιάδη, όπου αναδείξαμε και καταθέσαμε όλα τα προβλήματα της περιφερειακής ανότητας Φλόρνας. Κυρίαρχο φυσικά είναι η αποζημίωση που πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις, βάζοντας εμείς και προτείνοντας τα 5.000 σε όλες τις επιχειρήσεις. Επίσης το πάγωμα των οφειλών για ένα χρόνο τουλάχιστον, έμφυα όλων αυτών των συμπαραστήμων και τα μεγάλα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει, ξέρετε, εμείς όταν αρρωσταίνουμε, οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν μας αποζημιώνει κανείς. Θέματα που είδαμε στην καθημερινότητα είναι από το κλείσιμο του σεισμού. Έχουμε επιχειρήσεις όπως Κηλικία με εργαζόμενους, κύριε Βούζα, οι οποίοι και οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να αποζημιωθούν. Από πού θα αποζημιωθούν από το σεισμό? Ο επιχειρηματίας τι θα γίνει? Οι εργαζόμενοι τι θα γίνουν? Έχουμε κοινωνικά προβλήματα τα οποία τα έχουμε βάλει. Έχουμε βάλει για να μπορέσουμε να τα λύσουμε. Προς τιμή του κ. Αντωνιάδη, άμεσα προκάλεσε τη συνάντηση και εσύ την Παρασκευή στις 1.30 η ώρα θα έχουμε μια σειρά επαφών με υπουργούς όπως είναι ο κ. Σκυλακάκης και άλλοι, για να καταθέσουμε περιστατωμένα, αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή στο Επιμελητήριο,
ετοιμάζουμε εμπεριστατωμένες τις προτάσεις μας, αναδεικνύοντας για ποιο λόγο ζητάμε, κάνουμε μία πρόταση ολοκληρωμένη, ώστε πηγαίνοντας στον Υπουργό να γίνει αποδεκτά, ας υπουργούς να γίνουν αποδεκτά τα αιτήματά μας. Παράλληλα όμως, δεν ξεχνάμε ότι αυτά είναι μέτρα τα οποία δεν θα λύσουν το πρόβλημα. Βάζουμε τα μεγάλα για τον τόπο μας. Σιδηροδρομική σύνδεση, βάζουμε τις βιομηχανικές περιοχές, όπως είναι εκεί στον Άγιο Παντελήμονα Μητέρου, η άτυπη βιομηχανική ζώνη, όπου το επιμελητήριο πριν από 4 χρόνια την προώθησε στην πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και εγκρίθηκε να γίνει βιομηχανικό πάρκο. Όπως δεν ξεχνάμε, έχουμε και 10 πολύ δυναμικές επιχειρήσεις εκεί που δραστηριοποιούνται. Επίσης στη βιομηχανική περιοχή της Πλώρινας, με τη σύνδεση του σιδηροδρόμου, το κάθε το άξονα είναι ενέργειες οι οποίες θα δυναμώσουν την επιχειρηματικότητα της Φλόρινας, σε συνδυασμό φυσικά και με την μεταλλητική περίοδο, με τις επενδύσεις που περιμένουμε στην περιοχή. Και μια που μιλάω για επενδύσεις, βλέπω ότι αρχινάει και φαίνονται επενδύσεις οι οποίες έχουν στόχο τον άνθρωπο, και είναι ανθρωποκεντρικές, όπως έχει συνηθίσει να λέει το επιμελητήριο, και δεν είναι μόνο στην ενέργεια, στην πράσινη ενέργεια, όπως είναι φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Έχουμε πλέον και επενδύσεις οι οποίες είναι στον αγροτικό τομέα, στη μεταποίηση, και με χαρά βλέπουμε ότι γίνεται και μια επένδυση η οποία αποφράουλε σε ένα φρούτο, ένα προϊόν το οποίο... ήταν σήμα κατά τεθέν της περιοχής, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Είχε καλλιεργηθεί, είχε μεταποιηθεί, αν θέλετε. Βγαίνει πάλι μπροστά. Ωραία. Είχαμε την τιμή να παρουσιαστεί αυτό στην περιοχή μας από Πλωρινιώτη εδώ επενδυτή. Με βάση τη φράουλα. Γίνεται από φράουλα, γίνεται ρούμι. Το οποίο είναι πολύ μοναδικό. Θα γίνει και μια παρουσίαση το επόμενο διάστημα πάλι. Τέτοιες επενδύσεις, όπως είναι στον αγροδιατροφικό τομέα, τις χρειάζεται η περιοχή να δώσει θέσεις εργασίας και προϋποθέσεις ανάπτυξης. Καλλιέργειες πάλι προϊόντων τα οποία έχουμε ξεχάσει, όπως είναι οι φράουλες, τα φασόλια και όλα αυτά τα. Να δυναμώσουμε τις πιπεριές μας, να μπούμε μπροστά στην αγροτική ανάπτυξη, στη μεταποίηση αυτών και μια σειρά άλλες. Είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό, κύριε Σαπαλίδη, να έχουμε τη μεταποίηση στην περιοχή μας για να έχουμε περισσότερο, μεγαλύτερο εισόδημα για τους κατοίκους του νομού μας. Μας είπατε ότι ετοιμάζετε το φάκελο για την Αθήνα. Ακούσαμε για ένα προτινόμενο ποσό των 5.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις. Τι ακριβώς ζητάμε άλλο από την κυβέρνηση, από τους αρμόδιους υπουργούς? Εμείς ζητάμε, εκτός από τις 5.000 εφάπαξ που έχουν καταβληθούν στους επιχειρηματίες, οι οποίοι ιδιαίτερα λόγω του σεισμού αναστείλαν τις εργασίες τους, η εμπορική κίνηση έπεσε πάρα πολύ με τους μετασεισμούς, και φυσικά κουβαλάμε και τα προβλήματα από τα προηγούμενα χρόνια. Ζητάμε το πάγωμα των ασφαλιστικών εισφορών, των φορολογικών εισφορών, των χρεών που έχουμε γενικά στις δημόσιες υπηρεσίες. Ζητάμε μείωση του ρεύματος 75% στα καταστήματα, δηλαδή στα τιμολόγια που θα δουν τα καταστήματα, το 75% να μειωθεί. Ζητάμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως ξέρετε είναι ένα πάγιο αίτημα του επιμελητηρίου, όπως έκανε και τις μεγάλες κινητοποιήσεις το 12 και το 13, όταν είχε αυξηθεί τότε, είχε ξεκινήσει το πρόβλημα της χώρας, τα προβλήματα της χώρας με τα μνημόνια και όλα αυτά. Το επιμελητήριο ξαναβάζει αυτά τα θέματα, τα οποία έχουν στόχο να δυναμώσουν επιχειρηματικότητα. Ζητάμε διαμετακομιστικό κέντρο στην περιοχή, κύριε Βούζα, γιατί χωρίς σημεία αναφοράς, χωρίς επανεκκίνηση της οικονομίας, δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Μιλάμε επειδή ζητάμε ειδική φορολογική ζώνη σε μια περιοχή όπου συνορεύει με δύο άλλα κράτη, έτσι. Όπου οι επενδύσεις εδώ πρέπει να δίνεις και κίνητρα, γιατί ο επενδυτής δεν θα έρθει εδώ. Μιλάμε χαμηλό φορολογικό συντελεστή και για τους επενδυτές του μεγάλους, αλλά και για τα καταστήματα, για να μπορέσει να αποτελέσει έτσι την βιωσιμότητά τους. Για μας βέβαια, κύριε Σαπαλίδη, όλα αυτά είναι δίκαια αιτήματα, αλλά το θέμα είναι να εισακωστούν στην Αθήνα και να προχωρήσουν όλα αυτά, με πρώτο το χερσαίο λιμάνι, τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Όλα αυτά πρέπει να προχωρήσουν και άμεσα, γρήγορα δηλαδή να γίνουν. Εμείς, κύριε Βούζα, αναδεικνύουμε τα προβλήματα όσο πιο οργανωμένα και σωστά μπορούμε.
διεκδικούμε, δεν έχουμε σταματήσει ποτέ να προσπαθούμε να βάλουμε μπροστά την επιχειρηματικότητα, αλλά και τα νοικοκυριά στην περιοχή, να βοηθήσουμε την οικονομική τους κατάσταση. Η περιοχή είναι πολύ δύσκολη, έχετε βλέπετε και με τον, όπως στην αρχή της συζήτησής μας είδαμε και το νέο κύμα της καγκογερίας. Όλα αυτά δημιουργούν πολλά προβλήματα, εκτός από τα ειδηλιακά τοπία, όπως σήμερα οι ιδιοφωτογραφικά φακτορία μεγάλα και τηλεοπτικά αναφέρουν στη Φλόρινα. Δημιουργούνται πολλά προβλήματα στα δίκτυα κοινής ωφελίας, στις μετακινήσεις, στα αυτοκίνητα, στις στέγες. Τα ξέρει καλά ο Φλωρινιώτης αυτό. Ο τα γνωρίζουμε, αλλά δεν είμαστε συνηθισμένοι, κύριε Σαπαλίδη. Δηλαδή, δεν είμαστε συνηθισμένοι πραγματικά να ξοδεύουμε όλη την περιουσία μας για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το δύσκολο χειμώνα που και διάρκεια έχει και τέλος πάντων είναι. Πολύ ισχυρός ο παγετός που έχουμε το. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν κύριε Βούζα τον επιχειρηματία σε αυτή την περιοχή, τον επιχειρηματία των άλλων περιοχών, των Αθηνών, που έχει και να θερμάνει και το σπίτι του και το κατάστημά του. Και έχει να ανταγωνιστεί και γειτονικές αγορές, οι οποίες, δηλαδή ισοτιμία των δύο περιοχών, είναι αρνητική για μας. Έτσι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Μάλιστα. Πώς θα μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε μια που έχουμε τα Δυτικά Βαλκάνια γύρω μας, μια που έχουμε περιοχές οι οποίες. Είναι πιο φθηνά όλα τα προϊόντα, γι' αυτό ζητάμε αυτές τις παροχές για να μπορέσουμε έτσι πραγματικά να κρατηθούμε. Να κρατηθούμε. Ένας άλλος τρόπος. Αυτή τη φορά λοιπόν θα παρουσιάσουμε και την έρευνα που κάναμε, όπως και αυτή την επικαιροποίησαμε με το 2014, θα δείξουμε ακριβώς στους υπουργούς την κατάσταση με τα λουκέτα, το τι έχει συμβεί και τι θα συμβεί στην περιοχή. Τι έγινε με το μεγάλο σεισμό, πιστεύουμε ότι πρέπει να ακούσουν την περιοχή μας, πρέπει να δουν έτσι σοβαρά την περιφερειακή ενότητα Φλόρινας και να βοηθήσουν την επιχειρηματία. Τώρα έχουμε συνηθίσει το επιμελητήριο να είναι επιθετικό ως φορά την επιχειρηματικότητα με τη συμμετοχή και στις εκθέσεις, με τη συνεργασία με άλλα επιμελητήρια σε άλλα κράτη, ιδιαίτερα με την Κύπρο. Φέτος θα συμμετέχουμε σε κάποιες εκθέσεις, γιατί είδαμε πολλές να αναβάλλονται, να αναστέλλονται, να μην γίνονται. Θα συμμετέχουμε σε κάποιες εκθέσεις ως επιμελητήριο, ως περιοχή, ως επιχειρήσεις. Έχει βγει ένα πρόγραμμα με την περιφέρεια που συμμετέχει το επιμελητήριο μετά από την κατάθεση και διαβούλευση που έκανε η κάθε περιφερειακή ενότητα με τις επιχειρήσεις και έτσι επιλέχθηκαν κάποιες εκθέσεις. Την επόμενη Παρασκευή λοιπόν ξεκινάει στην Αθήνα η ExpoTrof. Μια μεγάλη έκθεση η οποία έχει και πολλούς ξένους εκθέτες. Περιμένουμε μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Το επιμελητήριό μας θα συμμετέχει εκεί. Ήδη έχουμε 5 επιχειρήσεις όπου μόνες τους έχουν αποφασίσει να πάνε, αλλά και το επιμελητήριό μας θα έχει δικό του περίπτερο όπου θα προβάλλει την περιφερειακή ενότητα Φλόρινας με βίντεο, το βίντεο του επιμελητηρίου όπου θα κοσμεί εκεί ένα βίντεο μια μισή ώρα όπου προβάλλουμε όλες τις επιχειρήσεις αλλά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας, χιόνι, φύση, τις τέσσερις εποχές. Επίσης και από τους συναδέλφους που δεν μπορέσαν να πάνε, πάνω από 15 είναι αυτοί, θα δώσουν προϊόντα τα οποία θα παρουσιαστούν εκεί. Θα παρουσιαστούν εκεί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στελέχη του επιμελητηρίου θα πάνε εκεί, παρουσία και εγώ φυσικά θα συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια της προώθησης των προϊόντων. Ακολουθούν και άλλες εκθέσεις και στο εξωτερικό. Είναι 5 εκθέσεις οι οποίες αποφασίσαμε τώρα, γιατί όπως είπατε και εσείς πρέπει να είμαστε σίγουροι ποιες θα γίνουν. Αυτές θα γίνουν. Έχουμε και σε λίγο μετά την The Trop, αυτές τις εκθέσεις δικές μας εδώ. Την Food Expo, εκθέσεις οι οποίες είναι δυναμικές και η περιοχή μας έχει σχέση με το τρόφιμο, που η περιοχή μας είναι από τις πιο δυναμικές της Δυτικής Μακεδονίας. Όπως ξέρετε, έχει πολλές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις. Όσον αφορά στις σπεριές, στα φασόλια, στα κρασιά, όπου κάνουμε πάντα δυναμικές παρουσίες και δείχνουμε ποιο πρέπει να είναι το μέλλον. Έχουμε τα μοναδικά κρασιά μας, τα οποία βραβεύονται κάθε εβδομάδα με χρυσά μετάλλια, γυρά και ασημένια. Επίσης έχουμε τις σπεριές, τις μοναδικές σπεριές στην περιοχή, όπου γίνεται και μια προσπάθεια να τις χαρακτηρίσουμε ως ιδιότυπο παραδοσιακό προϊόν και να πάρει ένα brand name, αν θέλετε. Αλλά και στον τρόπο που μαγειρεύονται αυτές, έτσι δεν είναι, κύριε Σαπαλίδη? Δεν είναι μόνο η παραγωγή, είναι και ο τρόπος που μαγειρεύονται στην περιοχή. Τα ιδιότυπα παραδοσιακά προϊόντα είναι το μαγείρεμα, το τρόπος μαγειρέματος, όπως γινόταν πριν 100-150 χρόνια. Το επιμελητήριο έχει ξεκινήσει με τους παραγωγούς και έχει ετοιμάζει τον φάκελο στη συνεργασία και με την περιφέρεια για να κατευθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να πάρει την αποκλειστικότητα. Ωραία, πολύ ωραία, αυτά σημαντικό. Είναι μεγάλα, σημαντικά και εμβληματικά. Και εμείς, κύριε Βούζα, τράβοντας την ευκαιρία που μου το λέτε αυτό,
Εμείς πάντα πιστεύαμε ότι η ανάπτυξη στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να είναι περιφερειακή. Έχουμε πολλά χωριά όπου έχουν πραγματικά έχουν κυριαρχήσει σε ένα, και πρωταγωνιστεί σε ένα προϊόν. Δηλαδή ας μην ξεχνάμε έτσι τώρα μια που βλέπω ότι είστε στο Λέχοβο, έχουμε την πίτα Λεχόβου. Γιατί να μην την κάνουμε pop προϊόν την πίτα Λεχόβου και να μην μεταποιείται και με τη μεταλλινική περίοδο να μην γίνει μια μονάδα στο Λέχοβο. Ή παράλληλα την πιπεριά στον Αετό, δεν την μεταποιούμε και μπορεί να γίνουν και συνεργατικές επιχειρήσεις και όλα αυτά. Μας δίνει τη δυνατότητα η μεταλλινική περίοδο και τα κονδύλια. Γιατί να μην κάνουμε την μεταποίηση της πατάτας στο Μοχώρι, Φλόρινας και γενικά. Μπορεί να δώσουμε στην περιφέρεια, να δυναμώσουμε την περιφέρεια και να κάνουμε πράξη, αν θέλετε, και την περιφερειακή συνείδηση αλλά και την αποκέντρωση στην περιφέρειά μας και να κρατήσουμε τα χωριά μας δυνατά. Είναι σημαντικό να μείνουμε στο τόπο μας έχοντας τέτοιες δυνατότητες, κύριε Σαπαλίδη, να μπορούμε τα προϊόντα της περιοχής να τα προωθούμε σωστά και να φέρνουν ένα εισόδημα στους κατοίκους ώστε να μπορούν να παραμείνουν στην περιοχή. Διαφορετικά, ξέρετε πολύ καλά ότι όπου υπάρχει εργασία πηγαίνει ο κόσμος. Ούτε των συνεργατών μου. Είναι ιδέες οι οποίες έχουν εφαρμοστεί στην Ευρώπη και πραγματικά με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα. Και έχουμε την ευκαιρία, έχουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία από ό,τι διαφέρονται και λένε, τα οποία μπορούμε να κάνουμε πράξη. Δίνοντας θέσεις εργασίας και αναδεικνύοντας. Γιατί μόνο τις δηλαδή μας δείχνει τον δρόμο της ανάπτυξης. Ο δρόμος της ανάπτυξης φαίνεται. Αναδεικνύουμε αυτά που έχουμε. Και πάμε και για τα εμβληματικά τα μεγάλα. Το μιλητήριο δεν λέει όχι σε καμία επένδυση. Θα ήταν τραγικό. Αλλά σήμερα, από χθες, έπρεπε ήδη να έχουμε ξεκινήσει με αυτά που έχουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, γιατί επιβραβεύσατε δύο νέους που αποφάσισαν και δημιούργησαν ένα βίντεο, μια προβολή για την περιφέρεια κοινότητα Φλόρινας. Πραγματικά έτσι είναι. Εντυπωσιαστήκαμε όταν συνεργάτης μας που ασχολούνται με τα κοινωνικής δικτύωσης μας έδειξε τι ακριβώς κάνει. Δύο είναι οι άνθρωποι με την περιοχή μας. Έχουμε περάσει πάρα πολλές φορές από την περιοχή της Βίλας, όπου είναι πανέμορφο το οποίο, ειδικά όταν είναι χιονισμένο. Και όλοι έχουμε είναι ονειρικό. Ναι. Το βλέπουμε και το ξαναβλέπουμε και λέμε τι είναι απίστευτο. Ναι. Όταν μου έστειλε λοιπόν και βούζα το βίντεο αυτό ένα συνεργάτης μου, ο οποίος είναι στις Βρυξέλλες, και μου είπε, ήχουν από την ΓΕΣΕΒΕ, όπου με στο Διοικητικό Συμβούλιο είχαν ένα έργο στην Απουλία, κάτω στην Ιταλία, και είδε αυτό το βίντεο εκεί, έπαιξε εκεί. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, μου το έστειλε στο Messenger και λέω τι είναι αυτό. Πού είναι αυτό, έτσι. Πού είναι αυτό, ποιος το έστειλε. Μου λέει, επειδή ξέρει την περιοχή ο συνεργάτης, έχει έρθει και έχουμε κάνει και δράσεις εδώ, μου λέει κοίτα τι παίζει το βίντεο σας και η Φλόρινα. Αμέσως ήρθαμε σε επαφή με τα παιδιά αυτά και είδαμε ότι έχουν μια τεράστια δυνατότητα και δυναμική, και έτσι το επόμενο διάστημα θα έχουν μια ζώση συνάντηση για να προβάλλουμε τον τόπο. Θέλω να πω ότι η περιοχή έχει μείνει λίγο τουριστικά πίσω έως πολύ, γιατί δεν έχει την ανάλογη προβολή, πιστεύω. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τα πάντα. Πρέπει επιθετικά, όπως είπατε πριν, να ασχοληθούμε και με τον τουρισμό, με τον αγροτουρισμό. Γιατί εκατομμύρια άνθρωποι είδαν αυτό το βίντεο, εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να δουν. Μας το δείχνει αυτό όταν πήγαμε στην Κύπρο και δημιουργήσαμε επαφές πριν από 4 χρόνια και παίξαμε βίντεο της Φλόρινας, όπου συνάδελφοί μας πάθανε πλάκα Κύπροι που λέγανε «Μας έρχεται από τη χαρά μας να κλαίμε». Και έτσι έχουμε δημιουργήσει, αν θέλετε, τις επαφές και με τους Κυπρίους και με όλα αυτά. Πρέπει να προσπαθείς, και φυσικά δεν φτάνουμε εμείς, πρέπει να μπει και η πολιτεία, η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο τόπο μας, για να πάμε να δούμε πιο πέρα, αν θέλετε. Να αναδείξουμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Να μην αφήσουμε τίποτα, ακόμα και το σήμα της Καφέ Αρκούδας. Και την Καφέ Αρκούδα να την κάνουμε σημείο αναφοράς. Και μια που μιλάμε στη Σλοβενία και Ρεγούζα, σε μια περιοχή σαν τη Φλόρινα, επισκέπτονται για να ακολουθήσουν τα ίχνη της Αρκούδας πάνω από 200.000 άνθρωποι. Είδα λοιπόν το βίντεο και τα στοιχεία που μου στείλαν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και έπαθα πλάκα. Δηλαδή πώς μπορείς να κάνεις πλούτο το οτιδήποτε στην περιοχή και παράλληλα να στηρίξεις και το οικοσύστημα, την οικολογία και όλα αυτά.
Λοιπόν, το θέμα είναι να προκαλέσει το ενδιαφέρον του επισκέπτη. Πρέπει να προκαλέσει και το ενδιαφέρον του επισκέπτη για να έρθει να δει, όπως λέτε, τα βήματα της αρκούδας, να δει την ίδια την αρκούδα, γιατί εμείς έχουμε και τον Αρκτούρο εδώ. Το ενδιαφέρον, την οργάνωση, τις τέσσερις εργασίες του ανθρώπου που ασχοληθούν με τις ομάδες περιήγησης. Πρέπει να είναι κάτι πολύ οργανωμένο. Τα σήματα που δώσαμε εμείς στα προϊόντα, σκεφτόμαστε να κάνουμε και το αποτύπωμα της αρκούδας, όπου και καταστήματα του επιμελητηρίου και των μελών μας πλέον, γιατί και το επιμελητήριο μπορεί πλέον είναι κερδοσκοπικός οργανισμός, μπορεί να συμμετέχει σε αυτό και να έχουμε τα προϊόντα αυτά, τα οικολογικά με τους συναδέλφους μας, αναρτημένα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Ωραία. Είναι σκέψεις μας οι οποίοι έχουν στόχο να αναδείξουν επιχειρηματικότητα, να βοηθήσουν, να συμβάλλουν και αυτά στην προώθηση και στην πώληση των προϊόντων και στην ενδυνάμωση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Ωραία. Να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας, κύριε Σαπαλίδη. Καλή κάθοδο στην Αθήνα και να έχουμε θετικά αποτελέσματα, να εισακουστούμε εκεί για όλα τα αιτήματα που θα θέσετε για την περιοχή μας. Ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο να συνομιλήσουμε. Καλή συνέχεια εκεί στο επιμελητήριο για την προετοιμασία, όπως μας είπατε, για τον φάκελο που θα δώσετε εκεί στην Αθήνα. Ακριβώς. Πρέπει να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι, ώστε να καταθέσουμε και να αναδείξουμε τα δίκαια αιτήματα των μελών μας για να μπορέσουμε να πάμε να δούμε πιο πέρα την επιχειρηματικότητα και να στηρίξουμε έτσι το μέλλον του τόπου μας, των παιδιών μας, αλλά και το δικό μας. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε. Να είστε καλά. Χαρά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Φλόρων, τον κύριο Σάβα Σαπαλίδη, που είχαμε στην τηλεφωνική γραμμή.